Καλημέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Alter Ego Academy που μόλις ξεκίνησε. Αν είστε κάτω των 18 χρονών, θα πρέπει δυστυχώς να φύγετε γρήγορα και να πάτε σε άλλο κανάλι, να δείτε κάτι άλλο διαφορετικό, πιο οικοδομητικό και πιο παιδικό. Αν είστε μεγάλος άνθρωπος, έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο σήμερα, πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία για την υπέροχη Vaporesso ή Vaporesso ή όπως θέλετε τη λέτε, η οποία έχει κάνει ένα πάρα πολύ δυναμικό entry στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και μας έχει ενθουσιάσει. Και με το design της και με την τεχνολογία της και με την απόδοσή της και με όλα της. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσω τη σειρά Taro. Έχουμε τα Taro τα mini και έχουμε και τα Taro τα nano. Σε δύο μεγέθη, μεγάλο και μικρό. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές και ποιες είναι οι βασικές ομοιότητες. Θα ξεκινήσω από το μεγάλο το Taro. Η βασική διαφορά του Taro mini με το Taro nano είναι ότι η μπαταρία εδώ είναι αποσπόμενη, εξωτερική, ενώ εδώ είναι built-in. Ανοίγουμε το μπροστά μέρος, το καπάκι, το οποίο βγαίνει και μπαίνει με έναν μαγνήτη, μένει στη θέση του. Βάζουμε εδώ την μπαταρία μας και το ξανακλίνουμε. Αυτό εδώ μπαίνει η μπαταρία. Στο πάνω μέρος, ο ατμοποιητής λέγεται Veco ή Vico, και αυτός ανάλογα με τις προτιμήσεις, όπως θέλετε το λέτε, πόσο εξαμερικανοποιημένοι είστε, δεν ξέρω. Ο Vico, ο ατμοποιητής, με δύο χωρητικότητα υγρού, airflow ψηλά, εδώ, πάνω. Και αυτός είναι ο ατμοποιητής που έρχεται μαζί με το mod, ο Veco ή Vico, με 22 χιλιοστά διάμετρο, 2 ml χωρητικότητα υγρού, TPD compliant κι αυτός, σύμφωνος με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5-10 επιστόμιο, 5-10 σπήρωμα, αντιστάσεις, 0-5 κεραμικές, και traditional με βαμβάκι. Αυτός ήταν ο ατμοποιητής μου. Πάμε τώρα να δούμε αυτό το εξαιρετικό μοντάκι. Γιατί πάει τόσο καλά και γιατί είναι τόσο αρεστό. Βατ, από 5 μέχρι 80. Είναι ό,τι πρέπει και για αρχάριους και για πιο προχωρημένους. Για αρχάριους δεν το συζητάμε, έχει πάρα πολύ απλή λειτουργία. Αλλά αν έχετε και πιο πολλές απαιτήσεις, σας καλύπτει απολύτως. Διότι έχει το Omniboard, το οποίο έχει 6 smart λειτουργίες. Έχει φυσικά bypass λειτουργία, watt λειτουργία, temperature control λειτουργία, M1, M2, M3, όλες τις μνήμες που χρειάζεται και αναγνωρίζει την κεφαλή που θα του βάλετε καινούρια. Αυτό έχει μια λειτουργία στην οποία σας λέει από πόσα μέχρι πόσα watt πρέπει να τη χρησιμοποιείτε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην σας καεί ποτέ και να είστε πάντα προστατευμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το Omniboard, η πλακέτα μου Omniboard που έχει να μου προσφέρει ασφάλεια και προστασία. Τα mini, το Taro mini, βγαίνει σε αυτά τα 4 υπέροχα χρώματα κάμω της παραλλαγής. Αυτό το green, το οποίο έχει και ένα pattern μέσα με τριγωνάκια, μπορείτε να δείτε στο κοντινό, είναι έτσι σοβαρό. Αυτό εδώ το ροζουλί, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ φυσικά εμένα, γιατί τρελαίνομαι γενικά για τα ροζουλιά. Και αυτό το ψυχεδελικό pattern, εδώ, αν σας αρέσει η τέχνη. Και τα παιδιά του Woodstock. Ένα αρνητικό ή τέλος πάντων ένα περίεργο χαρακτηριστικό το οποίο έχει και πρέπει να κοιτάξετε. Εάν δεν είστε ο τύπος που εξωτερικά φορτίζει τις μπαταρίες, είναι ότι το micro USB για τη φόρτιση είναι εδώ. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Πρέπει να βγάλετε αυτό και να το φορτίσετε. Εντάξει. Αυτοί κάτι θα ξέρουν οι άνθρωποι. Μπορεί αυτό να μην τρυπιέται, δεν ξέρω. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι αυτό δεν θα σας χρειαστεί ιδιαίτερα, γιατί το σωστό και το πρέπον είναι να βγάζετε την μπαταρία και με έναν εξωτερικό φορτιστή να τη φορτίζετε. Άρα, παίρνουμε δύο μπαταρίες. Αυτό το υπενθυμίζω. Αυτό λοιπόν ήταν το Taro mini ύψος 69 χιλιοστά. Μήκος 38 χιλιοστά. Πλάτος 22 χιλιοστά. Το υλικό του είναι ένα κράμα ψευδαργύρου, αλουμινίου και ανθρακικών ινών, παρακαλώ, μέσα. Και φυσικά ο ατμοποιητής μας είναι Pyrex και stainless steel. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θέλω να σας πω ότι ο ατμοποιητής αυτός είναι όντως leak free, γιατί υπάρχει πάρα πολύς προβληματισμός γύρω από αυτό και από τις διαρροές. Δεν έχει διαρροές, είναι πάνω το airflow του, είναι πραγματικά πάρα πολύ αξιόπιστος ως προς αυτό και έχει πάρα πολύ ωραία γεύση. Αυτό ήταν το mini. Πάμε τώρα να δούμε λίγο και το nano, το οποίο είναι μικρό και χαριτωμένο και παρόλα αυτά διατηρεί το Omniboard κύκλωμα με τις 6 smart λειτουργίες και όλες τις λειτουργίες
λειτουργίες που έχει κανονικά και το mini, bypass λειτουργία, VAT λειτουργία, temperature control, τα πάντα. Εμένα M2, M3, μνήμες, αναγνώριση κεφαλής, έχει τα πάντα και είναι βεβαίως και αυτό αναβαθμιζόμενο. Οι διαστάσεις του. 114 χιλιοστά ύψος, 38,5 χιλιοστά μήκος, 23 χιλιοστά πλάτος και 22 διάμετρος ατμοποιητή φυσικά. Τα σχέδια του Νάνο που τα έχουμε εδώ παραταγμένα. Είναι αυτό το γκρι κόκκινο, ταιριάζει μπορώ να πω. Είναι αυτό το σκέτο γκρι που είναι δύο αποχρώσεις του γκρι, 2,50 δεν χωρούσανε. Είναι αυτό το πρασινάκι εδώ το γεωμετρικό. Είναι άλλο ένα γουτστοκικό ψυχεδελικό μοβ έτσι περίεργο. Είναι εδώ ο ετός πεθαίνει στον αέρα και είναι και ο Πόλοκ στο τέλος. Διαλέξτε και πάρτε όποιος σας αρέσει. Έχει πάρα πολύ τέχνη, παίζει στη Vaporesso. Έχουν πάρα πολλές ιδέες τα παιδιά, όπως βλέπετε. Γίνεται ένας χαμός. Λοιπόν, διαλέξτε και πάρτε. Πολύ σημαντικό για το φινάλε είναι ότι αυτά και τα δύο, αναλόγως την παλάμη σας, μικρή μεγάλη, έχουν εργονομικό σχεδιασμό και πάρα πολύ ωραίο grip. Είναι πάρα πολύ ευχάριστα στο χέρι. Είτε το μεγάλο, είτε το μικρό, είτε το μικρό, είτε το μεγάλο, αναλόγως το μέγεθος του χεριού σας και της συσκευής που θέλετε να κρατάτε. Εμένα μου αρέσει αυτό έτσι που λίγο ξαφανίζεται στο χέρι μου, που είμαι και κορίτσι πράγμα. Και αυτό εδώ βεβαίως, πιο μεγάλο, πιο έτσι χορταστικό. Είναι και τα δύο εργονομικά, έχουν πάρα πολύ ωραίο grip στο χέρι, εξαφανίζονται, το πιάνεις πάρα πολύ ωραία. Το αν πατάς εδώ, το ανάβεις πάρα πολύ ωραία, ταιριάζει, just. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστα, είναι πάρα πολύ designata, είναι πάρα πολύ στυλάτα και είναι πάρα πολύ αξιόπιστα. Vaporesso, θα μπορέσω! Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like, comment, share και να είστε πάντοτε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν πάρα πολύ ωραία βίντεο. Ευχαριστούμε!